Κεφάλαιο δεύτερον. Μοναστικοί αγώνες. Η εμφάνιση του Ιησού στον αδελφό Σιμεών υπήρξε χωρίς αμφιβολία το σπουδαιότερο γεγονός της ζωής του. Δεν ήταν δυνατόν παρά να επιδράσει κατά τον πιο ουσιαστικό τρόπο σε όλη τη μετέπειτα εξέλιξή του και να προκαλέσει τις πιο βαθιές αλλαγές στη ψυχή και τη συνείδησή του. Εξωτερικά βέβαια η ροή της ζωής του λίγο αλλάζει. Παραμένει στο ίδιο διακόνημα, στο μήλο και μοιράζει το χρόνο του όπως και πριν, κατά τη γενική τάξη της μονής. Κανόνας στο κελί, πολλή ώρες ακολουθίες στο ναό, καθημερινός κόπος με τις συνηθισμένες φυσικές ανάγκες, διατροφή, ανάπαυση, ύπνος. Η τάξη είναι γενική για όλους, αλλά η ζωή του καθενός διαφορετική, δική του. Και αν καθένας έχει την προσωπική του ζωή, πολύ περισσότερο την είχε ο Σιμεών. Τη στιγμή της εμφανίσεως του Θεού, ολόκληρη η ύπαρξή του πληροφορήθηκε ότι του συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Χάθηκαν οι φλόγες του Άδη που βούιζαν γύρω του. Έπαψαν τα βάσανα του Άδη που ζούσε επί μισό χρόνο. Τώρα του δόθηκε να ζήσει την ιδιαίτερη χαρά και τη μεγάλη ανάπαυση της συμφιλιώσεως με το Θεό. Στη ψυχή του κυριαρχούσε το νέο γλυκί αίσθημα της αγάπης για το Θεό και τους ανθρώπους, για κάθε άνθρωπο. Έπαυσε η προσευχή της μετανοίας, έφυγε εκείνη η αβάσταχτη πύρινη εξήτηση της Εφέσεως, η οποία δεν άφηνε τον ύπνο να έρθει στα βλεφαρά του. Άρα γι' αυτό σήμαινε ότι τώρα μπορούσε να παραδοθεί ήσυχα στον ύπνο? Όχι βέβαια. Τον πρώτο καιρό μετά την εμφάνιση του Χριστού, η ψυχή του Σιμεών που γνώρισε την Ανάστασή της και είδε το φως της αληθινής και αιώνιας ύπαρξης, έζησε σε πασχαλινό πανηγύρι. Όλα ήταν ωραία. Ο κόσμος μεγαλειώδης, οι άνθρωποι ευχάριστοι, η φύση ανίποτα όμορφη. Το σώμα άλλαξε και έγινε ανάλαφρο, προστέθηκαν δυνάμεις. Ο λόγος του Θεού έδινε χαρά στη ψυχή. Οι ολονύχτες αγρυπνίες στο ναό και κυρίως οι προσευχές στο κελί έγιναν γλυκές. Από το ξεχύλισμα της χαράς η ψυχή σπλαχνιζόταν τους ανθρώπους και προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Μετά από λίγο καιρό, το πρωί μιας γιορτής, μετά από ολονύχτη αγρυπνία, όταν ο αδελφός Σιμεών διακονούσε στην κοινή τράπεζα, τον επισκέφτηκε για δεύτερη φορά η χάρη, παρόμοια κατά το είδος με την πρώτη, αλλά με κάπως λιγότερη δύναμη. Σταδιακά η αισθητή ενέργειά της λιγόστευε. Η μνήμη του βιώματος διατηρήθηκε στο νου του, αλλά η ειρήνη και η χαρά στην αίσθηση της καρδιάς του μειώθηκαν και στη θέση τους μπήκε ο φόβος της εγκαταλείψεως. Βρισκόταν σε απορία τι να κάνει για να αποφύγει αυτή την απώλεια. Ο αγώνας της νηστείας, της αγρυπνίας και της προσευχής συνεχιζόταν απαράλλαχτα εντατικώς και όμως το φως και η αγάπη ατονούσαν, ενώ η ψυχή θλιβόταν και νοσταλγούσε τον Κύριο που απομακρυνόταν. Άρχισε προσεκτικά να αναζητά απάντηση για τη διαρκώς αυξανόμενη απορία του, στις συμβουλές του Πνευματικού και στα ασκητικά έργα των Αγίων Πατέρων. Ο νεαρός μοναχός έμαθε ότι αξιώθηκε να λάβει σπάνια και εξαιρετική δωρεά, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο νους του, που φωτίστηκε από το άπλετο φως της γνώσης του Θεού, άρχισε να σκοτίζεται πάλι, παρά τον αγώνα για την τήρηση των εντολών από οράματα δαιμόνων που είχαν εξαφανιστεί τον πρώτο καιρό μετά την εμφάνιση του Κυρίου. Ο Σιμεών, γεμάτος απορία, πήγε στο παλαιό ρωσικό για να ζητήσει συμβουλές από το γέροντα Ανατόλιο. Αυτός άκουσε όσα συμβαίνουν στο νεαρό μοναχό και του είπε: «Θα προσεύχεσαι, φαίνεται πολύ». «Προσεύχομαι αδιάλειπτα», απάντησε ο Σιμεών. «Νομίζω πως προσεύχεσαι κάπως εσφαλμένα και γι' αυτό βλέπεις συχνά δαίμονες». «Δεν ξέρω τι σημαίνει «προσεύχομαι εσφαλμένα» ή «ορθά», αλλά ξέρω πως πρέπει να προσεύχομαι πάντοτε και γι' αυτό προσεύχομαι αδιάκοπα». Να φυλάγεις το νου καθαρό από κάθε φαντασία και λογισμό κατά την προσευχή και να τον περικλείς τα λόγια της προσευχής, του είπε ο γέροντας Ανατόλιος και του εξήγησε τι σημαίνει νους καθαρός και πώς περικλείεται στα λόγια της προσευχής.
ο Σιμεών έμεινε αρκετό καιρό κοντά στο γέροντα Ανατόλιο. Ο πατήρ Ανατόλιος κατέκλυσε τις διδακτικές και ωφέλιμες οδηγίες του με φανερή κατάπληξη. «Αν τώρα είσαι τέτοιος, τι θα γίνεις λοιπόν στα γεράματά σου?» Ο πατήρ Ανατόλιος ήταν υπομονετικός και επιμελής ασκητής. Ο γέροντας Σιλουανός έλεγε γι' αυτόν ότι πέρασε τη ζωή του με νηστεία και μετάνοια, αλλά μόνο στα γυρατιά του, στο 45ο έτος της μοναχικής του ζωής, δοκίμασε το μέγα έλεος του Θεού και γνώρισε πώς ενεργεί η χάρη. Ήταν φυσικό που εξεπλάγει από τη ζωή του νεαρού μοναχού, αλλά όμως δεν έπρεπε να φανερώσει την έκπληξή του. Και αυτό ήταν το σφάλμα του, γιατί έδωσε στον νεαρό αθλητή αφορμή για καινοδοξία, με την οποία εκείνος δεν είχε μάθει ακόμη να παλεύει. Το λάθος του γέροντα Ανατολίου δεν ήταν μόνο παιδαγωγικό, αλλά και στρεφόταν κατά της χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν επιτρέπει στον αληθινό ασκητή να πει στον αδελφό έπαινο, γιατί συχνά ακόμη και οι τέλειοι δεν μπορούν να τον ακούσουν χωρίς να ζημιωθούν. Έπαινοι λέγονται μόνο όταν κάποιος αποκάμει από την απόγνωση. Να ανοίγονται όμως τα μάτια της αριστεράς σε όσα μας χαρίζει η δεξιά του υψίστου, ή δεν πρέπει να γίνεται καθόλου, ή να γίνεται με πολύ μεγάλη τέχνη και προσοχή. Έτσι όμως άρχιζε για τον νεαρό και ακόμη άπειρο μοναχό Σιμεών η πιο δύσκολη, η πιο περίπλοκη, η πιο λεπτή μάχη εναντίον της καινοδοξίας. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία επισύρουν όλες τις συμφορές και τις πτώσεις. Η χάρη εγκαταλείπει τον άνθρωπο, η καρδιά ψυχραίνεται, η προσευχή αδυνατίζει, ο νους διασκορπίζεται και αρχίζουν οι προσβολές των εμπαθών λογισμών. Ψυχή που είχε θεωρία της άλλης ζωής, καρδιά που γεύτηκε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, νους που γνώρισε την καθαρότητα, δεν θέλουν να συγκατατεθούν στην αποδοχή των άτοπων λογισμών που τους πολιορκούν. Πώς όμως να το επιτύχουν? Πριν τη Θεοφάνεια, η ψυχή του Σιμεών δεν μπορούσε να διώχνει τους λογισμούς και έφτασε ως την απόγνωση, παρά την προσευχή που ενεργούσε ακατάπαυστα. Μετά τη Θεοφάνεια, η ψυχή του γνώρισε την ειρήνη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και η ζωή του έγινε συνεχής προσευχή και δοξολογία. Όμως, παρόλα αυτά τώρα, ξαναγύρισε η μάχη με τους λογισμούς. Η ψυχή νοσταλγεί, ζητά, οικετεύει, θρηνεί, αγωνίζεται να κρατήσει τον ακράτητο, αλλά το φως και όταν επιστρέφει, μένει μόνο για λίγο καιρό και πάλι απομακρύνεται. Άρχισαν τα μεγάλα διαστήματα της εναλλαγής της χάριτος και της εγκαταλείψεως. Ούτε η πείρα των βασάνων του Άδη, ούτε η δωρεά της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, ούτε ακόμα η εμφάνιση του Κυρίου έδωσαν στον νεαρό μοναχό την πλήρη απαλλαγή από τις δαιμονικές επιθέσεις και την πάλη με τους λογισμούς. Παρόλη την εντατική προσευχή, ο νους του σκοτιζόταν κατά καιρούς από την όραση των δαιμόνων και την απώλεια της ειρήνης. Όλη η εξαίρετη πείρα του δεν του έδωσε τη γνώση πώς να διαμένει στην κατάσταση εκείνη που γνώρισε η ψυχή κατά την ώρα της οράσεως, ενώ του ήταν πλέον αδύνατο να δεχτεί ήσυχα την απομάκρυνση του φωτός. Η συμβουλή του γέροντα Ανατολίου να περιορίζει το νου στα λόγια της προσευχής βοήθησε το Σιμεών να καθαρίσει ως ένα σημείο το νου του, αλλά ανεπαρκώς, και έτσι ορθώθηκε μπροστά του με όλη τη δύναμή του το πρόβλημα του ασκητικού αγώνα προς το λογισμό. Για όποιον μπήκε στην πορεία της πνευματικής ζωής, η πάλη με τους λογισμούς δεν είναι απλή σκέψη για το ένα ή το άλλο, αλλά αντίσταση προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Η εξωτερική μορφή που παίρνει ο λογισμός πολύ συχνά δεν δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθείς από πού προέρχεται. Συνήθως πλησιάζει αθόρυβα σαν κλέφτης και η πρώτη λογική του μορφή μπορεί να φανεί όχι μόνο τελείως φυσική, αλλά και σοφή, ακόμη και αγία. Κι όμως,
Πολλές φορές αρκεί και η ελαφρότερη προσέγγιση ενός τέτοιου λογισμού για να προκαλέσει βαθιά αλλαγή στη ψυχή. Η κρίση για τη φύση του λογισμού δεν πρέπει να στηρίζεται στην εξωτερική του μορφή. Μόνο η πείρα οδηγεί στη γνώση για το ποια δύναμη και λεπτότητα και πόσες ποικίλες μορφές μπορούν να προσλαμβάνουν οι δαιμονικές υποβολές. Ακόμη και όταν είναι αγαθός ο λογισμός στη φύση του, μπορεί να μπει κρυφά μέσα κάποιο ξένο στοιχείο και να αλλάξει ουσιαστικά το πνευματικό του περιεχόμενο και την επίδρασή του σε μας. Ο λογισμός είναι το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Η εμφάνισή του στη σφαίρα της συνειδήσεως δεν αποτελεί αμαρτία, αλλά είναι μόνο η πρόταση για αμαρτία. Η απόκρουση του λογισμού αποκλείει την περαιτέρω ανάπτυξη της αμαρτίας. Ο Ορθόδοξος μοναχός θεωρεί ως κύριο έργο του την προσευχή της καρδιάς, η οποία τελείται με εσωτερική νοερά προσοχή. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει το λογισμό πριν μπει στην καρδιά. Νους που βρίσκεται μέσα στην καρδιά με ησυχαστική προσοχή, βλέπει πώς ο λογισμός πλησιάζει από έξω, προσπαθώντας να εισχωρήσει στην καρδιά και τον διώχνει με την προσευχή. Αυτό το έργο που λέγεται νοερά νύψη ή νοερά ησυχία ή τήρηση του νου, άρχισε να διδάσκεται ο Σιμεών. Από την ημέρα που με τη δωρεά της Θεοτόκου άρχισε να ενεργείται στην καρδιά του η ευχή του Ιησού και ως το τέλος της ζωής του, η προσευχή του δεν σταμάτησε ποτέ. Παρόλα αυτά όμως δεν ήταν ακόμη τέλεια. Δεν μπορούσε τότε να είναι τέλεια γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμη απαθής. Η δωρεά που αξιώθηκε ο Σιμεών ήταν μεγάλη και αποδείχτηκε ισχυρό θεμέλιο στην πνευματική του ζωή, αλλά δεν τον οδήγησε αμέσως στην τελειότητα. Του συνέβη κάτι μεγαλύτερο, αλλά πάντως όμοιο με ό,τι συμβαίνει σε πολλούς άλλους. Με τη φλογερή ορμή τους φθάνουν στην αδιάλειπτη προσευχή, αλλά επειδή δεν έχουν καθαριστεί από τα πάθη με μακρόχρονη άσκηση, παρά την ενέργεια της προσευχής, πέφτουν στην αμαρτία από τη συνήθεια του πάθους. Ο ασκητής δεν ικανοποιείται με μια τέτοια κατάσταση. Ο αδελφός Σιμεών δεν γνώριζε ακόμη να φυλάει το νου του και έτσι όταν προσευχόταν δεν αναχέτιζε την ενέργεια της φαντασίας με την οποία δρούν οι δαίμονες. Η φαντασία, αναπόφευκτη σε κάθε αρχάριο, επιφέρει παραμόρφωση στην πνευματική ζωή που όμως δεν θεωρείται πλάνη γιατί είναι αναπόφευκτη στην αρχική περίοδο. Οπωσδήποτε όμως ο αρχάριος οδηγείται σταδιακά από αυτό το είδος της προσευχής στο άλλο, που συνίσταται στο να περικλεί το νου στους λόγους της προσευχής. Η μορφή αυτής της προσευχής είναι κάπως πιο δύσκολη και ξερή, αλλά είναι προτιμότερη ως πιο ορθή και λιγότερο επικίνδυνη. Η προσευχή του αδελφού Σιμεών, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς το Θεό, αλλά ήταν απλός και αφελής, επειδή συνοδευόταν από τη φαντασία, πήρε γρήγορα επικίνδυνη μορφή και έδωσε στα πονηρά πνεύματα τη δυνατότητα να πειράζουν τον νεαρό ασκητή. Και εκείνο το παράξενο φως που γέμισε μια νύχτα το κελί του και φώτισε ακόμη και το εσωτερικό του σώματός του και εκείνες οι τερατώδεις μορφές που γέμιζαν τη νύχτα το κελί του και εμφανίζονταν και μιλούσαν μαζί του ακόμη και την ημέρα, όλα αυτά κυοφορούσαν μεγάλους κινδύνους. Είναι αλήθεια πως σχεδόν όλοι οι Άγιοι ασκητές πέρασαν το στάδιο του αγώνα κατά των δαιμόνων και είναι φαίνεται φυσικό να τους συναντήσει κανείς στην πορεία προς την πνευματική τελειότητα. Αλλά και πόσοι ήταν εκείνοι που υπέφεραν και ζημιώθηκαν? Πόσοι έμειναν ως το τέλος της ζωής τους ασθενείς ψυχικά, έχασαν τα λογικά τους, έφτασαν στη φοβερή απόγνωση και χάθηκαν? Πόσες αυτοκτονίες και παντός είδους εγκλήματα δεν διαπράττονται στον κόσμο ως επακόλουθο δαιμονιώδους πνευματικότητας. Όποιος πέρασε τον αγώνα αυτό εναντίον των δαιμόνων γνωρίζει πόσο σοφοί και συχνά κόλακες είναι για όσους τους δέχονται και πόσο λυσσασμένοι για όσους τους αποκρούν. Όταν συμβαίνει σε ασκητή αυτό που συνέβη στον αδελφό Σιμεών, ο πνευματικός πατέρας εντείνει όλη την προσοχή του.
Η πάλη με τους δαίμονες δεν πρέπει να οδηγεί σε φόβο. Ο φόβος είναι ήδη μισή ήττα, καθώς η εμφάνισή του αδυνατίζει την ψυχή και την κάνει πιο προσιτή στο δαιμονικό βιασμό. Ο αδελφός Σιμεών ήταν απλός αλλά ανδρείος. Είναι όμως αδύνατον να μείνει κανείς ήρεμος σε παρόμοιες περιστάσεις. Από τους βίους των Αγίων, από τα ασκητικά συγγράμματα των πατέρων, από συνομιλίες με πνευματικούς και άλλους συγχρόνους του ασκητές του Αγίου Όρους, ο νεαρός μοναχός διδάσκεται σταδιακά την πιο τέλεια ασκητική πράξη, ενώ βρίσκεται συνεχώς σε ένα αγώνα που θα φαινόταν σε πολλούς απλώς αδύνατος. Ο ύπνος του εξακολουθεί να είναι όπως και πριν, με διακοπές, κατά διαστήματα 15-20 λεπτών, στο σύνολο περίπου μια μισή ώρα μέχρι και 2 το 24ωρο. Δεν ξαπλώνει στο κρεβάτι, αλλά κοιμάται καθισμένος στο σκαμνί. Την ημέρα κοπιάζει σαν εργάτης. Είναι καρτερικός στην εσωτερική υπακοή, την αποκοπή του θέληματός του. Διδάσκεται να παραδίδει όλον τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Εγκρατεύεται στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις. Προσεύχεται για πολύ με την νοερά προσευχή του Ιησού. Μια εργασία πολύ δύσκολη που συντρίβει κυριολεκτικά όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και όμως, παρόλη την άσκησή του, το φως της χάριτος πολλές φορές τον εγκαταλείπει και πλήθη δαιμόνων τον περιβάλλουν κατά τη νύχτα. Η εναλλαγή καταστάσεων, άλλοτε επισκέψεις της χάριτος, άλλοτε εγκατάλειψη και δαιμονικές προσβολές, δεν παραμένει άκαρπη. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της εναλλαγής, η ψυχή του μοναχού Σιλουανού βρίσκεται σε συνεχή εσωτερική φροντίδα, επαγρύπνηση και ένθερμη αναζήτηση διεξόδου. Η αδιάλειπτη προσευχή και η νοερά νύψη, τις οποίες διδάχτηκε με την υπομονή και την ανδρεία που τον χαρακτήριζαν, του άνοιξαν νέους ορίζοντες πνευματικής γνώσεως και τον πλούτησαν με νέα όπλα για τον αγώνα κατά των παθών. Ο νους του όλο και πιο συχνά έβρισκε στην καρδιά το σημείο εκείνο της προσοχής που του έδινε τη δυνατότητα να παρατηρεί όσα γίνονταν στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής. Η σύγκριση των καταστάσεων και βιωμάτων του τον οδηγεί σε καθαρότερη αντίληψη για όσα συμβαίνουν μέσα του. Αρχίζει να γεννιέται η αληθινή πνευματική γνώση. Αποκτά τη διάκριση για το πώς πλησιάζουν αθόρυβα οι λογισμοί των διαφόρων παθών και πώς ενεργεί η χάρη. Ο Σιλουανός εισέρχεται στη ζωή του συνετού ασκητή και συνειδητοποιεί ότι το κύριο νόημα της ασκήσεως συνίσταται στην απόκτηση της χάριτος. Έτσι το ερώτημα «πώς ενεργεί η χάρης», «πώς διαφυλάσσεται από τον άνθρωπο», που είδε το φως του ανάρχου είναι, που δοκίμασε το πλήρωμα της χαράς και της ανέκφραστης γλυκύτητας της αγάπης του Θεού, γιατί και για ποιο λόγο εγκαταλείπει τη ψυχή, γίνεται ένα από τα βασικά και κεφαλαιώδη ενδιαφέροντα της ζωής του. Στον αγώνα για τη διαφύλαξη της χάριτος, ο μοναχός Σιλουανός έφτασε σε μέτρα που σε άλλους ανθρώπους θα φαίνονταν απαράδεκτα σκληρά και ίσως θα προκαλούσαν τη σκέψη πως τέτοια ασπλαχνία απέναντι στον εαυτό του είναι διαστροφή του χριστιανισμού. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Ψυχή που γνώρισε τον Θεό, που υψώθηκε στη θεωρία του κόσμου του αιωνίου φωτός και ύστερα έχασε αυτή τη χάρη, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που αδυνατεί και να τη φανταστεί όποιος δεν τη γνώρισε προσωπικά στο ίδιο μέτρο. Το μαρτύριο και η οδύνη της ψυχής αυτής είναι ανίποτα. Αισθάνεται ένα ιδιαίτερο μεταφυσικό πόνο. Για τον άνθρωπο που βίωσε την απερίγραπτη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, τίποτα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που να μπορεί να τον γοητεύσει ή να τον πλανήσει. Από μια άποψη επίγεια ζωή του γίνεται καταθλιπτικό φορτίο και αυτός κλαίγοντας αναζητά πάλι τη ζωή εκείνη που προηγουμένως γεύτηκε. Άνδρας που έχασε την πολυαγαπημένη του γυναίκα ή μητέρα που έχασε τον μονάκριβο γιο της, μόνο μερικώς μπορούν να συλλάβουν την οδύνη αυτού που έχασε τη χάρη, γιατί η αγάπη του Θεού με τη δύναμη, την αξία και τη γλυκύτητά της, με το ασύγκριτο κάλλος και την επιβολή της, ξεπερνά απείρως κάθε άλλη ανθρώπινη αγάπη. Ο
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει για όσους έχασαν τη χάρη ότι το βάσανό τους ξεπερνά τα βάσανα αυτών που καταδικάστηκαν σε θάνατο και το πένθος τους το πένθος αυτών που θρηνούν νεκρούς. Το μέγεθος της απώλειας της χάριτος και οι οδύνες που συνδέονται με αυτήν οθούν σε μεγάλους αγώνες. Σκεφτείτε το μαρτύριο της αγωνιζόμενης ψυχής που φτάνει ως την εξάντληση των δυνάμεών της και όμως δεν κατορθώνει αυτό που ποθεί. Η χάρη μόνο μερικές στιγμές και για λίγο δίνει σημεία της παρουσίας της και πάλι απομακρύνεται. Η ψυχή πάσχει φρικτά από το ζόφο της θείας εγκαταλείψεως. Ο νους, παρόλο τον δύσκολο άθλο της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, σκοτίζεται και βλέπει δαίμονες. Τις νύχτες συχνά έρχονται και ενοχλούν τον μοναχό, προσπαθώντας να τον αποσπάσουν από την προσευχή ή τουλάχιστον να μην τον αφήσουν να προσεύχεται καθαρά. Πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή, όπως τα πολλά οδυνηρά παθήματα της καρδιάς, ο μοναχός θρηνεί, η ψυχή επίμονα να ζητά το Θεό, αλλά βρίσκει γύρω της μόνο ζωφερούς, ανεδείς, χυδαίους, κακούς και αποκρουστικούς δαίμονες. «Σύ δε, Κύριε, έως πότε, ή να τι με εγκατέλειπες»,